Βεβαίως πιστεύω ότι στον επόμενο αγώνα θα είναι πολύ περισσότερες συμμετοχές, γιατί έτσι συμβαίνει στον πρώτο αγώνα, πάντα έτσι είναι. Και δηλαδή τουλάχιστον τα τριπλάσια άτομα και παραπάνω πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλά. Αυτά κατά τα άλλα, μου άρεσε πάρα πολύ η διαδρομή και εδώ ο κόσμος ήταν έξω, μας εμψύχωσε και όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για την. Θα ήθελε να υπάρχει και ένα συναγωνισμό και από κοπέλε με δεδομένο το ότι ήσουν η μοναδική από όσο γνωρίζουμε. Βεβαίω. Σίγουρα όταν υπάρχουν και άλλε κοπέλε στον αγώνα είναι μεγαλύτερο το ενδιαφέρον γιατί έχει να κυνηγήσει και περισσότερα πράγματα πέρα από το χρόνο. Γιατί γενικότερα δεν κυνηγάω το χρόνο, οπότε είναι καλύτερα να υπάρχει έτσι ένα συναγωνισμό. Πιστεύω ότι θα υπάρξει τι επόμενε φορέ, στου επόμενου αγώνε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γράφω τώρα. Να ρωτήσω εγώ. Ναι, λέγεται. Λοιπόν, κύριε Λουκά, ήταν ο Αστέριος Λουκάς πατέρας σας. Ναι. Και βεβαίως ήταν ένας πολύ διακεκριμένος αθλητής με τεράστια 500 ρεκόρ. Ναι. Με τεράστιες διακρίσεις. Ναι. Και με πολύ σημαντική ιστορία. Ναι. Πώς αισθάνεστε πρώτον για την εκδήλωση αυτή που γίνεται, που επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά, ναι, στην Ελλάδα, στην Ιγρίτα. Και βεβαίως για τον τερματισμό ενός, ναι, μαραθωνίου με δυσκολίες μεγάλες, ναι, γιατί είναι ο πρώτος μαραθώνιος και δυστυχώς πέσατε και στον κλασικό μαραθώνιο των Αθηνών που τράβηξε το ενδιαφέρον, όπως και να το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ αυτό που είπατε. Πρώτα να ευχαριστήσω το λαό, στον κύριο Γιώργο Καρατσαφέρη, που έστειλε το κανάλι εδώ και το συνεργείο του να κάνει ρεπορτάζ. Δεύτερον, να τον ευχαριστήσω για τη μεγάλη του προσφορά και τη χορηγία που ανάλαβε μετάλλια, κύπελα, διπλώματα, τα πάντα, ό,τι υπήρχε και μας έταξε και τον χρόνο ότι θα καλέσει και από έξω όλους τους ομογενείς από όλο τον κόσμο να καλέσει όλα τα σωματεία να γίνει κάτι παγκόσμιο. Διότι τον αξίζει και είναι ο μόνος στην Ελλάδα που λέει την αλήθεια. Δεύτερον, τον θέλουμε κοντά μας πάντα τον κύριο Γιώργο Καρατσαφέρη, διότι είναι το στήριγμά μας. Δεύτερον, ο Λουκάς Αστέριος ήταν Ολυμπιονίκης. Επανειλημμένος, πήρε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1924 στη Σάμμο, που έγινε ο Μαραθώνης στην Αθήνα. Έγινε πάλι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1930, γιορτάσαμε την ανεξαρτησία μας της Ελλάδος. Οι Ολυμπιακοί αυτό το 30 ήταν, αποερχόταν από την αρχαιότητα, η τετραετία μας και συμπίπτει να πέφτει το 1930. Λοιπόν, μία γιορτάσαμε την σύγχρονη Ολυμπιάδα το 1924 στη Σάμμο, που συγχρόνως έγινε και στη Γαλλία και πήρε την πρώτη θέση στο μαραθώνιο δρόμο και δεύτερον πήρε και την πρώτη πάλι θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες πάλι το 1930 με την κλασική τετραετία τη δική μας που προέρχεται από την αρχαιότητα και έκανε και παγκόσμιο ρεκόρ, τρία παγκόσμια ρεκόρ, 16, 12 και 2-9. Αυτά είναι συγκεκριμένα, είναι σίγουρα καταγραμμένα. Μπορώ να πω και κάτι άλλο. Μας ήρθαν δύο επιστολές από τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Eisenhower. Δεν ξέρω αν το λέω καλά. Eisenhower, ναι. Μία μας ήρθε το 1956 κάπου εκεί και τον ζητάει με την οικογένειά του να φύγει στην Αμερική. Να φύγει στην Αμερική, να γίνει επίκουσα Αμερικάνος, να γίνει προπονητής στην εθνική ομάδα της Αμερικής και να τον τιμούν, εν πάση περιπτώσει, διότι ήταν η μεγαλύτερη κορφή της ανθρωπότητος. Δεν υπήρχε άλλος, διότι αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν βρέθηκε στα 100 χρόνια άνθρωπος που να καταρρύψει παγκόσμιο ρεκόρ στην κλασική διαδρομή σε επίσημη αγώνη στους Ολυμπιακούς Αγώνες σαν το Λουκά Αστέριο. Αυτό δεν είναι υπερβολή, είναι καταγραμμένα παντού. Μπορούν να τον μάθουν και από την Ολυμπιακή Επιτροπή έξω στη Λοζάνη και από παντού. Η ιστορία είναι καταγραμμένη και είναι μέσα στα υπόγεια. Κάποτε είπε η κυρία Πετραλιά, ναι, είπε την αλήθεια και ο κύριος Φούρας προεκλογικά ήταν να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και λέει ο κύριος Φούρας, να βγάλουμε την ιστορία μας, διότι ακούσατε τι είπε ο κύριος Σάμαρα που μας έδωσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, να βγάλουμε, λέει, την ιστορία μας, λέει, να τη δείξουμε όλοι οι Έλληνες. Εν τω μεταξύ, λέει και κυρία Πιτραλιά, ναι, έχουμε την ιστορία μας μέσα στα υπόγεια και πρέπει να τη δείξουμε οπωσδήποτε, θα μου γλιάσει, τελειωθεί και είμαστε υπεύθυνοι για την ιστορία μας. Πρέπει να τη δείξουμε οπωσδήποτε. Ενημερώθηκε η κυρία το Υπουργείο της Ελλάδος, του πολιτισμού. Ενημερώθηκε η κυρία Αγγελοπούλου, ο κύριος ίδιος ο Καραμαλής, για την ιστορία μας, για να βγει. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Περιμέναμε να τιμήσουμε την Ελλάδα από το Λουκά Αστέριο τον Ολυμπιονίκη, με την σηκώσουμε τη φλόγα μέσα στο Γαλλιμάρμαρο. Λοιπόν, και δεν πήραμε καμία αυτή, διότι δεν βγάλαν ούτε μία λέξη, δεν είπανε για την ιστορία.
Ο κύριος Τζίγκας ήταν κάποτε ο πρόεδρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν έγραψε, ναι. Μπορεί να είναι εξαιρετικός άνθρωπος, καμία αμφιβολία δεν έχουμε, ούτε τον μπορούμε να τον κρίνουμε, άξιος να είναι, να ζει και να βασιλεύει. Δεν έγραψε μία γραμμή για την ιστορία της Ελλάδος και είναι παράπονο για τους Έλληνες και για την Ελλάδα. Υπάρχει απόκρυψη της ιστορίας. Δεν θέλω να το πω πλαστογραφία, θα το δείξει ιστορία αυτό εν τω μεταξύ. Ναι, και κάτι άλλο θέλω να προσθέσω, ότι όταν ήταν πρόεδρος ο κύριος Μήνος Κυριακού, ένας εξαίρετος άνθρωπος, μίλησε αποκλειστικά. Όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη να τιμήσουν το μουσείο το Ολυμπιακό, όταν ήταν και ο Ζακ Ροκ, έτυχε εκείνη τη στιγμή να παραβρεθώ και εγώ μέσα σε αυτό το μεγάλο πλήθος, σε αυτή τη μεγάλη τιμή, και μπόρεσα να έστω για δύο λεπτά να αποσχολήσω με τον κύριο Μήνο Κυριακού, μια προσωπικότητα μεγάλη. Και μιλήσαμε με τον ίδιο και λέμε: «Κύριε Πρόεδρε, στο Καλλιμάρμαρο υπήρχαν οι χρυσές στήλες του Ολοκαυτηρίου και έμπρος στην βολή των Ελλήνων. Από εκεί ξυλώθηκανε, δεν ξέρουμε τους λόγους γιατί, αλλά ξέρουμε ποιοι τους ξυλώσανε». Και μου λέει, μου απαντάει ίδιος ο Πρόεδρος, ο Μήνος Κυριακούς: «Ναι, λέει, το γνωρίζω πολύ καλά αυτό το θέμα, ξυλώθηκαν, λέει. Το ξέρω και εγώ, λέει. Τώρα δεν είμαι τότε στα πράγματα. Τώρα που είμαι στα πράγματα, σας βεβαιώ ότι θα ξαναμπούν στη θέση του. Γνωρίζω ποιος είναι ο Λοκαστέριος». Και συγκεκριμένα είχε πει κάποια στιγμή ότι όπως ο Λοκαστέριος έγραψε την ιστορία εδώ στο Καλλιμάρμαρο, έτσι ακριβώς πρέπει να αποδείξουμε και στους νεότερους. Τέλος πάντων, όσο για τους παρμακεδονικούς αγώνους, τιμάμε τη Μακεδονία μας, τιμάμε αυτή την ιστορία τη μεγάλη, του μεγάλου Αλεξάνδρου και της Ελλάδος, που είναι γνωστή η ιστορία μας, η παγκόσμια η Μακεδονία, και γι' αυτό γιορτάζουμε τη Μακεδονία τώρα και γίνεται αυτός ο παραθώνιος και θα γίνει δεσμός. Και μας ένταξε και ο κοινός δήμαρχος, ο κύριος Ζαγάρης, είναι και μέσα στο site, είμαστε και φωτογραφία, ότι ναι, θα μας δώσει τη φλόγα και περιμένουμε τώρα να μας την εγκρίνει, διότι δεν ήμασταν έτοιμοι να την πάρουμε. Δήμαρχος Μαραθώνα. Μαραθώνα, ναι. Πολύ εξαίρετος άνθρωπος. Και φέτος